Με ατομική ευθύνη και συλλογική ωριμότητα, η πατρίδα μας αναδείχθηκε σε διεθνές πρότυπο στον πόλεμο κατά του κορονοϊού. Τονίσαμε πως γυρίζουμε στη νέα κανονικότητα, τηρώντας τις συστάσεις των ειδικών. Τονίσαμε πως ανοίγουμε τις πύλες της χώρας χωρίς καμία έκπτωση στα ζητήματα δημόσιας υγείας. Τονίσαμε ότι η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των εργαζομένων, των κατοίκων και των επισκεπτών. Η αύξηση στα εισαγόμενα και στα εσωτερικά κρούσματα χτυπά καμπάνα κινδύνου. Απαιτεί να βάλουμε φρένο στον επικίνδυνο εφησυχασμό, διότι ο κορονοϊός δεν έφυγε. Είναι εδώ και τρέφεται από τα απαράδεκτα φαινόμενα χαλάρωσης. Υπαγορεύει ταυτόχρονα πρόσθετα μέτρα σε ό,τι αφορά τις αφίξεις, κυρίως από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, ύστερα από ευρεία τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη, αποφασίστηκε: πρώτον, όσοι εισέρχονται για μη ουσιώδεις λόγους από τις 6 το πρωί της 3ης 14 Ιουλίου 2020 από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου PCR για τον κορονοϊό που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδό τους στην Ελλάδα. Δεύτερον, η υποχρέωση συμπλήρωσης του Passenger Locator Form, του PLF, παραμένει σε ισχύ. Ο ελάχιστος χρόνος συμπλήρωσης του PLF περιορίζεται σε 24 από 48 ώρες πριν την άφιξη στην Ελλάδα. Τρίτον, ενισχύεται ο αριθμός των ελέγχων για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Για τον λόγο αυτό, δεκάδες κλιμάκια ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιήσουν εκτεταμένους πάνω από 300 ελέγχους σε όλη την Ελλάδα μέχρι την Κυριακή. Η κυβέρνηση αξιολογεί συνεχώς τα επιδημιολογικά δεδομένα και λαμβάνει τις αποφάσεις της με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας. Σας ευχαριστώ.